και λίγο νωρίτερα, να ληφθούν όλα αυτά τα κριτήρια, ούτως ώστε να κάνουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τον πλησιασμό. Μπορεί να τον αποφύγουμε. Απλά θα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, τις σωστές ενδείξεις από όλα τα αυτά που είπες και όχι μόνο από τις παγίδες, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες. Το οποίο είχα και μάλιστα προτείνει να βάλουμε και σε ορισμένα σημεία μετεωρολογικούς σταθμούς, έστω τουλάχιστον να μετράνε θερμοκρασίες και υγρασίες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη του δάκρυου. Σε αυτό το Διονύση, αν δεν να φυσικά και εσά. Και δεν θα μιλήσω πάλι γιατί θέλω να ακούσουμε και τους άλλους. Όχι, τους απόλυτα. Σε σχέση με, με αυτό με τις θερμοκρασίες που λέτε, εμείς τώρα προσπαθούμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κέντρο στα Χανιά των Μετροπών τη Ελιά και Πρωτοτοπών Φυτών να δούμε τα στοιχεία που υπάρχουν, τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν και να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε με τη θερμοκρασία και με την υγρασία. Γιατί δεν έχει. Σε σχέση με τα πλεονεκτήματα, την οργανωτική ουσία κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα, τα αρνητικά, ας πούμε, στο υλικό που μένει στο έδαφος αναπτύσσονται ξυλοθάγα έντομα. Αναπτύσσονται ωφέλιμα, προφανώς αναπτύσσονται και μη ωφέλιμα, έτσι. Και όλα αυτά τα κλαδιά που δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, βερτισίλιο, όλα τα προσβεβλημένα, κάνουν κακό στο χωράφι. Δηλαδή είναι το ισοζύγιο, είναι θετικό, είναι αρνητικό, πρέπει να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Εν τέλει, τι να κάνουμε με αυτή τη δουλειά. Καλό είναι να γίνεται μια διαχείριση. Αν όντως έχουμε ένα δέντρο προσβεβλημένο με βακτήρια, με βερτισίλιο, αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για να μην τα κάψουμε, μπορούμε να τα θρηματίσουμε, αλλά να φτιάξουμε ένα σωρό κομποστοποίησης, όπου εκεί με τις υψηλές θερμοκρασίες της κομποστοποίησης και θα το χρησιμοποιήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Όχι δηλαδή την ίδια χρονιά. Ό,τι επίσης θρηματοποιούμε στο χωράφι, ελαφρά φρεζαρίσματα για να ενσωματωθεί, όχι βαθιά και καταστρέψουμε ρίζες και βάλουμε μέσα, πηγώσουμε ρίζες και δημιουργήσουμε ασθένειες. Αλλά δηλαδή ψηλός θερματισμός και ελαφρά ενσωμάτωση είναι το ιδανικό. Αν αυτό συνδυάζεται και με κάποια γλώρη λίπανση, ενδεχομένως την πορεία ακόμα καλύτερα, αλλά δεν θέλουμε δηλαδή, να αφήσουμε χοντρά κλαδιά στο έδαφος, γιατί και εμείς κάποτε στο κτήμα Συγκρού δεν είχαμε άλλη λύση, είχαν μείνει τα κλαδέματα κάτω, φέραμε ένα τρακτέρ, τα έσπασε και μείνανε χοντρά κομμάτια. Είχε αυτό το πλεονέκτημα, δεν άφησε να βγει από κάτω το ζυζάνιο. Έγινε εκείνη την εποχή, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το καλό είναι να γίνεται ψηλός κομματισμός και αν μπορούμε να κάνουμε κομποστοποίηση και με άλλα υλικά και να μετά να διασπείρουμε το κομπόστο, ακόμα καλύτερα. Θα προσλάβει και ο πόνο σε σχέση με την παρακολούθηση των κομμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλάζει κάτι στο μοντέλο αντιμετώπισης του δάκρυου, δηλαδή υπάρχει κάποια τέτοια πρόταση ή απλά θα βοηθήσει την υπηρεσία και τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία. Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι. Το δεύτερο. Δεν θα αλλάξει κάτι και από ό,τι έμαθα, δεν ξέρω να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Μπακούρης που είναι παρόν, ότι από το χρόνο και μετά θα φύγει και από τις περιφέρειες η καταπολέμηση. Το έχεις υπόψη αυτό. Δεν αλλάζει κάτι. Απλώς ο Δήμος θέλει να συμβάλλει και εμένα που με έχει βάλει στην Επιστημονική Επιτροπή. Εμείς δεν πρόκειται να αντικαταστήσουμε την υπεύθυνη υπηρεσία, το είπα από την αρχή, να μην παραξηγηθούμε. Θα υπάρχει η κεντρική υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη. Εμείς θα προσπαθήσουμε μάλλον να είμαστε βοηθητικοί σε συνεργασία με αυτούς και με τους παραγωγούς. Εντάξει, δεν αλλάζει το μοντέλο, όχι.